Πάμε στη συζήτησή μας με την κυρία Κατερίνα Παπακώστα, που έχουμε κοντά μας εδώ στο στούντιο, η οποία είναι ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, ανεξάρτητη βουλευτή στη Β' Περιφέρεια της Αθήνας, του κόμματος με το κόμμα Νέα Ελληνική Ορμή. Τα είπα όλα, κυρία Παπακώστα. Όλα. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Θέλω να ξεκινήσουμε από το θέμα του δημοψηφίσματος που μας απασχόλησε το Σαββατοκύριακο και τις επόμενες μέρες θα υπάρξει μια ανάλυση του τι σημαίνει αυτό. Για σας, ποιος νίκησε ή ποιος έχασε, τι σημαίνει αυτό το αποτέλεσμα? Θα σας έλεγα, κυρία Κοντογιώργη, ότι δεν πρέπει να σπεύσουμε εδώ στην Ελλάδα, διότι πάντοτε είμαστε επισπεύδοντες. Έχουμε μία σπουδή να αναλύσουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο χρειάζεται ψυχραιμία και στην ερμηνεία του και στην ανάλυση του. Το βέβαιο είναι ότι την πρωτοβουλία των κινήσεων την έχουν οι γείτονες, διότι είναι δικό του ζήτημα. Εμείς εδώ πρέπει να παρακολουθήσουμε με μία, ας το έλεγα, απόσταση όπως οφείλουμε τα πράγματα, διότι εκεί θα κληθούν να επικυρώσουν ή όχι την συνταγματική αναθεώρηση, τις αλλαγές οι οποίες έχουν προταθεί και πρέπει να γίνουν. Εκείνοι θα αποφασίσουν αν θα πάνε σε εκλογές και προφανώς θα πάνε στο χρόνο που θα επιλέξουν. Άρα λοιπόν η Ελλάδα, και εδώ είναι το ζητούμενο, είδα τις ανακοινώσεις των κομμάτων. Ναι. Πριν προλάβουμε να έχουμε και την ολοκληρωμένη εικόνα με τα αποτελέσματα. Αυτή η σπουδή, όπως είπα προηγουμένως, αυτή η βιασύνη, όποιος βιάζεται σκοντάφτει, λέει ο ελληνικός λαός, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Μου έκανε τρομερή εντύπωση, ξέρετε, και πριν να φτάσουμε στο δημοψήφισμα, με τον τρόπο που γινόταν και δίχασε τους Έλληνες, αυτή η βιασύνη των πολιτικών κομμάτων να σπεύσουν, να χαϊδέψουν ή να αναχαιτήσουν κατά τις δικές τους επιδιώξεις. Πάντως ο πρώτος που έκανε το σχόλιο, κυρία Παπακώστα, ήταν ο κύριος Καμένος. Των πολιτών. Δηλαδή ο κύριος Καμένος βγήκε και είπε ότι είναι άκυρη αυτή η διαδικασία του ψηφίσματος και άκυρη συμφωνία. Είδα όλες τις ανακοινώσεις όλων των κομμάτων. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να περιμένουμε με ψύχρεμο τρόπο και με ματιά αντικειμενική, γιατί η Ελλάδα, το είχα πει εδώ πάλι, το κουβεντιάζαμε και το πιστεύω απολύτως. Εμείς το νέο ακόμη δεν βγάλαμε. Η Ελληνική Ορμή ακόμη δεν έχει βγάλει ανακοίνωση. Και δεν έχουμε βγάλει ανακοίνωση για τον εξής απλό λόγο. Διότι θέλουμε με ψυχραιμία να δούμε τα αποτελέσματα, να διαβάσουμε σωστά. Και όταν διαβάζεις σωστά κάτι, έχω την εντύπωση ότι παίρνεις και τη σωστή απόφαση στη συνέχεια. Πάντως, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να ενισχύσει το ρόλο της στην περιοχή, ενώ ως περιφερειακή ηγέτιδα δύναμη στα Βαλκάνια και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Και εδώ θα θίξω ένα ζήτημα. Δηλαδή, αν με ρωτάτε ποια είναι η γνώμη μου από όλο αυτό, έχουμε ένα αποτέλεσμα. Η γνώμη μου είναι τόσο οι Ευρωπαίοι, όσο και οι σύμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ, θα πρέπει να αντιληφθούν ότι έκαναν πολλά λανθασμένα βήματα προς την κατεύθυνση να μπει στην Ευρώπη η γειτονική χώρα, να μπει στο ΝΑΤΟ κτλ. Με αποτέλεσμα όλη αυτή η πίεση η οποία ασκήθηκε με την παρουσία του στο τελευταίο διάστημα, πέρασαν όλοι, παρήλασαν όλοι από τα Σκόπια, από την γειτονική χώρα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα λειτουργήσε πιεστικά και ενδεχομένως όχι θετικά. Άρα οι παρεμβάσεις εξωτερικών αυτών των παραγόντων που λέτε, ήταν αντίδραση του σημερινού αποτελέσματος. Εγώ θεωρώ. Κοιτάξτε, πολλοί λείπουν στο εξωτερικό. Σας είπα αυτό. Θέλει πολύ ανάγνωση και ψυχραιμία το αποτέλεσμα. Αυτοί που πήγαν πάντως ψήφισαν ναι. Όσοι πήγαν να ψηφίσουν, ψήφισαν ναι. Μικρή βέβαια. 91% αυτοί που πήγαν ήταν αποφασισμένοι να ψηφίσουν ναι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό και δεν ήρθαν στη χώρα τους να ψηφίσουν. Υπήρξαν άλλοι οι οποίοι άφησαν σε αυτούς που ψήφισαν να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Έτσι, λοιπόν, και υπήρξαν και άλλοι οι οποίοι λειτουργήσαν με ένα τελείως άλλο τρόπο. Άρα το αποτέλεσμα αυτό πρέπει να προβληματίσει όλους ως προς το πώς θέλουμε να δούμε την περιοχή των Βαλκανίων ευρύτερα. Έχει σημασία όμως για την ασφάλεια στην περιοχή και για την κανονικότητα. Και η Ελλάδα πρέπει να είναι πυλώνα σταθερότητας για αυτή την κανονικότητα και την ασφάλεια. Έχει σημασία όμως, κυρία Παπακώστα, και η ανάγνωση που γίνεται από την εσωτερική, εδώ, από την πολιτική, την ελληνική και τα κόμματα και τους υπουργούς, γιατί έχουμε τώρα στην ουσία δύο αναγνώσεις του δημοψηφίσματος, από τον κύριο Καμένο να λέει πως θεωρεί την συμφωνία των Πρεσπών άκυρη και το Υπουργείο Εξωτερικών να βγάζει ανακοίνωση που να λέει τα αποτελέσματα είναι αντιφατικά. Ναι, αλλά είναι αφήσιμα, είπε. Είμαστε, ναι. Η συμφωνία ισχύει και όλα βαίνουν καλώς. Δηλαδή υπάρχουν και δύο αυτή τη στιγμή αναγνώσεις και στο δικό μας εσωτερικό της κυβέρνησης. Θα σας πω, υπάρχουν πολλές αναγνώσεις στο δικό μας. Είδα και της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην δήλωση, η οποία δεν λέει τίποτα στην ουσία. Το να λες ότι θα κάνω οτιδήποτε περνάει από το χέρι μου για να μην συμβεί την ώρα που είσαι στο ΝΑΤΟ,
αυτό, για να μην συμβεί αυτό. Την ώρα που είσαι στο ΝΑΤΟ, είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλεις να παραμείνεις, το να λειτουργείς με έναν τρόπο απομονωμένος στη γωνία, επαναλαμβάνοντας μία φράση ότι θα κάνω ότι περνάει από το χέρι μου, την ώρα που αναγνωρίζεις ότι εάν ψηφιστεί, αν τελικά κυρώσει τη συμφωνία η Βουλή, ξέρουμε τι θα κάνει η Βουλή στη συνταγματική αναθεώρηση. Τώρα που θα πάει. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί στη συνέχεια. Ας είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί, γιατί εκτιθέμεθα ως χώρα. Η Ελλάδα πρέπει να δείξει ότι στην περιοχή έχει ρόλο πυλώνα σταθερότητας. Ότι είναι η χώρα εκείνη η οποία δεν παίρνει τις αποφάσεις απ' έξω και τις εφαρμόζει, αλλά δημιουργεί μία στρατηγική ασφάλειας και ομαλότητα στην περιοχή ευρύτερα, η οποία δεν θα διασαλεύσει την ειρήνη, γιατί είναι εξαιρετικά ανησυχητικά τα όσα συμβαίνουν εκεί με την έκρηξη των ακραίων εθνικισμών στην περιοχή, με το διχασμό και με την τοξικότητα η οποία έχει δημιουργηθεί. Άρα εμείς θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι λέμε εδώ στην Ελλάδα, πάντως, γιατί είμαστε ο πυλώνας σταθερότητας, το επαναλαμβάνω. Πάντως, κύριε Παπακώστα, αυτή τη στιγμή έχουμε αυτό το πρώτο ανάγνωση, ξαναλέω, αυτό το αποτελέσματος. Θα σας πω γι' αυτό, επειδή με ρωτήσατε γιατί, δύο φορές. Ναι, έχει σημασία θα η σας πρώτη πω. Εικόνα και το μήνυμα που έρχεται και προς την Ελλάδα. Γιατί όπως και να κάνουμε τώρα στη σκακέρα αυτή τη στιγμή που διαμορφώνεται και στο παιχνίδι που παίζεται για την πλευρά της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, θα επηρεάσει τι θα γίνει και εδώ, έτσι. Θα επηρεάσει. Εγώ έχω πει κατά ότι... την, Εγώ νομίζω ότι αυτό δεν θα επηρεάσει την πορεία της χώρας μας, ούτε της κυβέρνησης. Απλώς επηρεάζει τους σχεδιασμούς των κομμάτων σε σχέση με το εκλογικό ακροατήριο στο εσωτερικό της χώρας. Είδαμε κόμματα ουσιαστικά να διαλύονται, κοινοβουλευτικές ομάδες, όχι κόμματα, θα το πω θέμα ακριβής, κοινοβουλευτικές ομάδες να διαλύονται γιατί γίνανε μονοθεματικά τα κόμματα. Είδαμε να υπάρχουν κραδασμοί σε κόμματα επειδή ακριβώς λειτουργήσαν με αιχμή του δόρατος μόνο το θέμα αυτό, μόνο το ζήτημα αυτό. Άρα λοιπόν όλο αυτό θα πρέπει να μας κάνει σοφότερους. Και θα πρέπει να υπερβούμε τα κομματικά μας και να δούμε το ρόλο της χώρας. Η γνώμη μου είναι ότι αυτό θα πρέπει να το δει και η Ευρώπη. Θα πρέπει να το δει και το ΝΑΤΟ. Οι σχεδιασμοί για να μπορούν να υλοποιηθούν πρέπει να γίνονται με έναν τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να έχουμε μια ευρωπαϊκή βαλκανική περιοχή, τα Βαλκάνια να έχουν μια ευρωπαϊκή προοπτική, έτσι ώστε να ομαλοποιηθούμε, να είμαστε όλοι στην ίδια οικογένεια, εφόσον όμως το επιθυμούν και οι λαοί τους. Και αυτό πρέπει να γίνει με έναν τρόπο, ο οποίος να μην διαταράσει την καθημερινότητα των πολιτών, οι οποίοι να αντιληφθούν ότι αυτό είναι προς το συμφέρον τους. Όπως επίσης και η ένταξη των χωρών που επιθυμούν από τα Βαλκάνια να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, θα πρέπει να γίνει με μια τέτοια φιλοσοφία. Η υποπίεση, η άσκηση πίεσης και οι λανθασμένες πολιτικές επιλογές ημών και των εταίρων μας δημιουργούν αποτελέσματα ή μπορούν να δημιουργήσουν αποτελέσματα τα οποία δεν θα είναι προς τη σωστή έχουμε κατεύθυνση. Έχουμε κάνει και εμείς λάθη στη διαχείριση αυτού του θέματος, δηλαδή έχουμε κάνει λάθη. Το αναγάγαμε σε εσωτερικό ζήτημα, εσωτερικής αντιπαράθεσης. Εγώ δεν ενεπλάκη ποτέ και το νέο. Όταν με ρωτούσαν και μου λέγανε μα θα πάρεις θέση, μα δεν πρέπει να πάρεις θέση αν δεν εξελιχθεί μια διαδικασία να δεις πώς πορεύεται, αν λειτουργεί προς τη σωστή κατεύθυνση, αν φέρνει αυτό που λέμε την ομαλότητα στην περιοχή, αν δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης, αν το θέλουν οι πολίτες, αν είναι προς το συμφέρον της χώρας, αν επιβεβαιώνει τον περιφερειακό ηγετικό ρόλο της χώρας. Εσείς ακόμα και τώρα δεν έχετε αποφασίσει τι θα κάνετε σε περίπτωση που έχει συμφωνία στην Ελληνική Βουλή. Εγώ και λέω αυτό γιατί, ξέρετε, θα έχετε διαβάσει ρεπορτάζ και με την είσοδό σας στην κυβέρνηση ότι είστε από τους ανθρώπους που θα στηρίξει αυτή τη συμφωνία όταν θα έρθει προς ψήφιση στην Ελληνική Βουλή. Και το ρωτάω ξεκάθαρα, εάν έχετε ξεκάθαρα κι εσείς εικόνα και αποφασίσει προς τα που θα κινηθείτε. Υπέρ ή κατά αυτής της συμφωνίας. Λοιπόν, κύριε Κοντογιώργη, επειδή το βλέπω κι εγώ να γράφετε, παρότι έχω απαντήσει με συνεντεύξεις που έχω δώσει κτλ., θα το πω εδώ υπεύθυνα από το κανάλι της Βουλής για μία ακόμη φορά και νομίζω θα είναι, ελπίζω να είναι η τελευταία. Πρώτα απ' όλα, δεν υπήρξαν προϋποθέσεις για να συμμετέχουμε στην κυβέρνηση, το νέο και εγώ που το αντιπροσωπεύω στη Βουλή. Μία προϋπόθεση, μάλλον δεν υπήρξε συμφωνία. Απλώς δύο προϋποθέσεις υπήρξαν. Η μία, η κοινωνική ατζέντα που είναι προτεραιότητα για το νέο και η δεύτερη, η κάθαρση και η διαφάνεια στο δημόσιο βίο. Άλλη προϋπόθεση δεν υπήρξε για τη συμμετοχή, πέρα από την πρόσκληση
που έγινε από τον Πρωθυπουργό να μπορέσουμε όλοι μαζί σε μια μεταβατική περίοδο για τη χώρα που πρέπει να σταθεί μόνη της στα πόδια της, να συνεννοηθούμε και όπου συμφωνούμε με προγραμματικές συγκλήσεις. Αυτές ήταν οι δύο προϋποθέσεις, αυτές οι προγραμματικές συγκλήσεις. Θέμα ψήφου για το θέμα της γείτονος χώρας δεν υπάρχει, συζήτηση δεν υπάρχει, καμία συμφωνία δεν υπάρχει. Mm-hmm. Επιμένω να λέω ότι όλο το πήραμε λάθος από την αρχή αυτό το θέμα. Και θα δείτε ότι στο τέλος θα επιβεβαιωθώ. Γιατί? Γιατί όταν προσπαθείς ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει για τα επόμενα 20, 30, 40 χρόνια, για την προοπτική των Βαλκανίων, αν θα πάνε με τη Δύση, ή αν θα μείνουν εκεί που είναι στο στάτους το οποίο υπάρχει σήμερα. Ναι. Πρέπει να δεις την κινητικότητα με συμφωνίες που γίνονται να αλλάξουν τα σύνορα δίχως πόλεμο, τι επιπτώσεις θα έχουν αυτά, τι συνέπειες στην περιοχή. Πρέπει να δεις αν θέλεις ευρωπαϊκή ενδοχώρα ή θέλεις το σημερινό στάτους ή κάτι άλλο ενδεχομένως. Άρα λοιπόν, επειδή έχω δουλέψει σε αυτή την περιοχή 3 χρόνια με τις 12 χώρες της Μαύρης Θάλασσας, μέσα στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η Ρωσία και η Τουρκία και όλες οι χώρες σχεδόν των Βαλκανίων, ξέρω πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα, γιατί τα διαπραγματευτήκαμε. Το πολιτικό σας ένστικτο. Άρα θέλει λεπτότητα στους χειρισμούς, ναι, να καταλάβουν οι λαοί ότι είναι προς όφελός τους η μία ή η άλλη επιλογή όσον αφορά στη συμφωνία. Αν οι λαοί δεν την ενστερνιστούν, τότε και οι πολίτες καταλαβαίνετε ότι δεν θα λειτουργήσει στην πράξη. Εδώ όμως τι λέει το πολιτικό σας αίσθητο, κυρία Παπακώστα, θα έρθει αυτή η συμφωνία στην Ελληνική Βουλή? Εάν ξεπεράσει ένα σωρό εμπόδια, έχει πολύ μεγάλες δυσκολίες ο κύριος Ζάεφ. Πρώτα απ' όλα έχει τη δυσκολία να περάσει την αναθεώρηση του συντάγματος του με όλα αυτά που του έχουν ζητηθεί και ορθά του έχουν ζητηθεί από τη Βουλή της γειτονικής χώρας. Εάν περάσει αυτό το εμπόδιο, μετά θα ακολουθούν τα υπόλοιπα βήματα στον οδικό χάρτη που του έχει τεθεί από τους θεσμούς, από την Ευρώπη, από το ΝΑΤΟ, από όλους μας, από την Ελλάδα, από όλους μας. Εάν αυτό δεν συμβεί, τότε έχουμε τέσσερις, κατά τη γνώμη μου, τέσσερα σενάρια μπορούν να λειτουργήσουν. Το πρώτο είναι να παραμείνουν στο στάτους αυτό, να σταματήσει η συζήτηση και να μείνουν σε αυτό που έχουν σήμερα. Το δεύτερο είναι να ξαναρχίσει μια συζήτηση μετά από εύλογο χρονικό διάστημα για να επουλωθούν τα τραύματα, αν δεν τα καταφέρουν τώρα, και να ξαναδούν τη συμφωνία πάλι με άλλο μάτι. Mm-hmm. Το τρίτο είναι να έρθει μια άλλη συμφωνία ενδεχομένως, σενάριο για μένα, η οποία να είναι ακόμη πιο κοντά στα δικά μας θέλω τα ελληνικά, για να μπορέσουν, αν το θέλουν πάρα πολύ, να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ παράλληλα. Και το τέταρτο είναι να υπάρξει αστάθεια στην περιοχή με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μάλιστα. Θέλω να φύγουμε για λίγο από το θέμα του δημοψηφίσματος για τη Συμφωνία των Πρεσπών και πριν πάμε στα επόμενα τα δικά σας, επειδή είστε ένα πολύ κρίσιμο Υπουργείο και αυτές τις μέρες είχαμε ζημιές, είχαμε από τις βροχοπτώσεις και από αυτή την κακοκαιρία και τον Ξενοφόντα και τον Ζορμπά, αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλη τη χώρα προβλήματα. Έχετε εικόνα εσείς από το Υπουργείο πώς αντιμετωπίστηκε και ποιες είναι αυτή τη στιγμή οι ζημιές? Έχετε κάποια καταγραφή? Ακούστε, ναι. Λοιπόν, εμείς από την πρώτη στιγμή και η κυρία Γεροβασίλη και εγώ αμέσως με την πολιτική προστασία και σε ευρεία σύσκεψη με τους γραμματείς όλων των συναρμόδιων υπουργείων, πριν καν έχουμε την εκδήλωση του φαινομένου, βγάλαμε όλα τα επιχειρησιακά σχέδια που υπήρχαν στο σιρτάρι, γιατί είχαμε ένα πρωτόγνωρο, ζήσαμε ένα πρωτόγνωρο καιρικό φαινόμενο. Αντιμετώπισε δηλαδή η Ελλάδα ένα πρωτόγνωρο καιρικό φαινόμενο. Τα επιχειρησιακά λοιπόν σχέδια που είχαμε όλα ανασύρθηκαν και με γνώμονα την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και τις προβλέψεις τις οποίες μας έδωσε, κάναμε το επιχειρησιακό μας σχέδιο, το οποίο εν πωλής απέδωσε. Έχουμε βέβαια εμείς με υπεράνθρωπες προσπάθειες στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τα στελέχη του όλα με υπεράνθρωπες προσπάθειες, υπερβαίνοντας τον εαυτό τους με αυτοθυσία, προσέφεραν στο κοινωνικό σύνολο και προσφέρουν. Αποτρέψανε πολλές ζημιές και πολλές μεγαλύτερες, οι οποίες θα μπορούσαν να συμβούν. Χάσαμε έναν πυροσβέστη στο σιδηρόκαστρο στις Έρες που επιχειρούσε για να κατασβέσει φωτιά. Είχαμε και θυσία δηλαδή, έπεσε στο καθήκον ο πυροσβέστης μας και βέβαια τώρα οι ζημιές θα αποτιμηθούν. Έχουμε τρεις αγνοούμενους, τους οποίους αναζητεί η ΕΜΑΚ με ένταση, δεν έχει σταματήσει καθόλου να τους να ερευνά προκειμένου να βρούμε τους ανθρώπους εφόσον είναι καλά. Και τέλος οι ζημιές μετά θα αποτιμηθούν και θα μπορέσουμε να δώσουμε
δώσουμε τις λύσεις οι οποίες χρειάζεται να δοθούν σε αυτές τις περιπτώσεις. Πάντως ο σχεδιασμός νομίζω ότι απέδωσε και προληπτικά. Mm-hmm. Αποτρέψατε λοιπόν όπως είπατε. Αποτρέψαμε πολλά. Και πυρκαγιές και ζημιές από πλημμύρες και πολλά γεγονότα. Θέλω όμως να πάμε σε ένα θέμα που δεν φαίνεται να μπορεί κανείς να το αποτρέψει και έχει να κάνει καθαρά με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, έχει να κάνει με το Ρουβίκονα που ξαναχτύπησε όπως είδατε την Κυριακή, κύριε Παπακώστα, αυτή τη φορά το σπίτι του πρέσβη των ΗΠΑ εδώ στην Αθήνα. Μπαίνουν στο ΙΠΕΞ, βγαίνουν όποτε θέλουν, μπαίνουν, πετάνε τρικάκια, δημιουργούν καταστροφές. Και έχετε πει ότι γι' αυτό έχει ευθύνη η αντιπολίτευση. Τη τελευταία σα μια συνέντευξη που δώσατε, είπατε πως αυτό είναι ένα θέμα της αντιπολίτευσης και δι της Νέας Δημοκρατίας. Και θέλω να ρωτήσω, ευθύνη η αντιπολίτευση που ρωτάει γιατί η κυβέρνηση δεν μπορεί να περιορίσει αυτή την αναρχική ομάδα? Ακούστε, κυρία Παντογιώργη, εγώ είπα το εξής πάρα πολύ απλό. Mm-hmm. Ότι αυτοί λειτουργούν, ο Ρουβίκονας δηλαδή, με λογική κομματαρχών παλαιάς κοπής. Τι θέλουνε, την επικοινωνία, τα φώτα. Ποιον, των δημοσιογράφων, των ΜΜΕ. Για να φωτίσουν τη δράση τους. Όσο τους δίνουμε χώρο, όχι εσείς δημοσιογράφοι, ο πολιτικός κόσμος, όποιος το κάνει αυτό με ένταση και στρέφει τα φώτα πάνω τους, τόσο περισσότερο αυτοί θα προσπαθούν να επιχειρούν. Άρα λοιπόν θα πρέπει τα κόμματα να περιορίσουν την επιθυμία που έχουν να αντιπολιτευτούν στο ζήτημα αυτό και να λειτουργήσουν υπεύθυνα και σοβαρά. Νομίζω ότι δεν λειτουργούν σοβαρά. Mm-hmm. Οι δε δηλώσεις, ανακοινώσεις κλπ. Οι οποίες βγαίνουν στερούνται κάθε έννοια σοβαρότητας για το φαινόμενο. Εγώ έχω πει το εξής. Η συγκεκριμένη, ο Ρουβίκονας δηλαδή, μιας και μου το θίξατε, προσέχει πάρα πολύ στην επικοινωνιακή του εικόνα. Λοιπόν, και την κάνει την επικοινωνία. Θα σας πω, πολιτεύονται. Εγώ είπα ότι πολιτεύονται. Ναι. Και πολιτεύονται μάλιστα δωρεάν. Η επικοινωνιακή τους καμπάνια πληρώνεται από τον ελληνικό λαό με τη βοήθεια της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί τους δίνει φως στις δράσεις τους. Αν αύριο το πρωί δεν συζητήσουμε καθόλου για αυτούς, μεθαύριο και μείνουν στο σκοτάδι και δεν δώσουμε έμφαση στις δραστηριότητες τους για να πλήξουμε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, την εικόνα κτλ., ναι, καταλαβαίνετε ότι εκεί. Αυτό θα είναι πλήγμα. Βέβαια. Από την άλλη πλευρά, ναι, εμείς στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μην έχετε καμία αμφιβολία, το υπογραμμίζω, καμία αμφιβολία ότι κάνουμε αυτό που πρέπει. Το να υπάρχει κάποιος πολίτης στο δρόμο, γιατί ξέρετε δεν κουβαλάνε στο κούτελο και λένε είμαι ο Ρουβίκονας. Λοιπόν, το να πάνε κάποιοι πολίτες ή μια ομάδα πολιτών, για παράδειγμα, και να πετάξουν αυτά που λέγαμε παλιά φεϊβολάν, τα τρικάκια όπως τα λέμε τώρα κτλ. Αυτό. Το κάνει, μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε πολίτης. Μπορεί να το κάνει μια συλλογικότητα, μπορεί να το κάνει οσδήποτε. Ναι. Εκεί που εγώ εστίασα την προσοχή μου και ανέβασα τους τόνους και το εννοώ είναι στο εξής. Ότι δεν μπορούμε να τους επιτρέπουμε να ζημιώνουν την εικόνα της χώρας και δεν μπορούν να κάνουν και ζημιές. Πώς θα το σταματήσετε είναι το θέμα, γιατί είστε αρμόδια υπουργός. Πρέπει να εξηγήσετε λίγο τη λογική. Μπορεί όχι δημόσια, αλλά να καταλάβει και ο κόσμος ότι υπάρχει μια αντιμετώπιση σε αυτό το φαινόμενο. Η λογική είναι πρέπει να λειτουργήσουμε πολυπαραγωγικά. Ναι. Δηλαδή, όλοι μαζί, ο πολιτικός κόσμος είναι πολυπαραγωγική εξίσωση. Πολυπαράγοντες δηλαδή θα πρέπει να συντελέσουμε πέρα από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το οποίο κάνει τη δουλειά του, τουλάχιστον από την ημέρα που αναλάβαμε εμείς. Δεν θέλω να γυρίσω πίσω, δεν είναι κομψό. Από την ημέρα που αναλάβαμε εμείς και στο ζήτημα αυτό και σε όλα τα ζητήματα, νομίζω ότι δίνει δείγματα γραφής. Διότι και ο πολιτικός συμβολισμός έχει το ρόλο του, κυρία Κοντογιώργη. Το ξέρετε, εμείς στην πολιτική πρέπει να λειτουργούμε με συμβολισμούς. Και μάλιστα όταν αυτή η ομάδα μπαίνει όπου θέλει και θεωρεί πως έχει πολιτική παρέμβαση. Όπου θέλουμε. Όχι. Δηλαδή, να σας πω κάτι εγώ αύριο. Προσέξτε τώρα. Θα σας πω το εξής. Θα σας πω. Στη δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι ισχυρή μεν, έχει θεσμούς, αλλά ο πολίτης έχει ελευθερία κινήσεων από το Σύνταγμα και να συναθρίζεται και να διαδηλώνει και να διαμαρτύρεται ειρηνικά. Ναι. Προσέξτε τώρα, αν εγώ αύριο, που σας είπα ότι όλοι έχουμε αυτό το δικαίωμα, ως επικεφαλής του ΝΕΟ, κάνω μία συγκέντρωση για ένα θέμα με τα στελέχη μας, με τον κόσμο, με τους πολίτες οι οποίοι μας ακολουθούν και πάμε σε ένα δημόσιο χώρο. Εάν πετάξουμε φεϊβολάν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εάν σηκώσουμε ένα πανό, πάλι δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν όμως περιλούσουμε τους αστυνομικούς, λέω για παράδειγμα, γιατί κάποιοι που είναι αρχηγοί κομμάτων θεωρούν ότι είναι στο απειρόβλητο όταν ξεφεύγουν από αυτό που λέμε
η πολιτική δράση και καταφεύγουν σε δράσεις είτε ζημιών, να δημιουργήσουν ζημίες, είτε βανδαλισμών κτλ. Αυτό πρέπει να το περιφρουρήσουμε όλοι. Κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι όλοι πρέπει να δώσουμε ένα καλό υπόδειγμα συμπεριφοράς και πρέπει επίσης να πούμε ότι υπάρχουν νόμοι. Οι νόμοι λένε ότι αυτά είναι πλημεληματικού χαρακτήρα που κάνουν. Πηγαίνουν στο δικαστήριο, πληρώνουν, καταδικάζονται, πληρώνουν και φεύγουν. Ναι. Και είναι επιλογή τους να συνεχίσουν να το κάνουν. Επιλογή δική μας όμως ημών των πολιτικών ποια είναι? Να μην τους δίνουμε χώρο. Και εμείς μην έχετε καμία αμφιβολία ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τη δουλειά του θα την κάνει και την κάνει. Δεν υπάρχει κενό σε αυτό. Εσείς να μην τους δίνουμε χώρο από... για να πλήξουμε για κομματικό όφελος στην κυβέρνηση. Διότι ζημιώνεται η εικόνα της χώρας με 5 τρικάκια που πετιούνται και γίνεται πολύ μεγάλος ντόρος. Ζημιώνεται η εικόνα της χώρας. Όχι ότι μ' αρέσει. Ούτε αυτό μου αρέσει. Αλλά στη δημοκρατία υπάρχει αυτή η δυνατότητα από οποιονδήποτε να το κάνει. Εσείς προέρχεστε και από ένα χώρο που δεν έχει ανοχή σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Έτσι, καμία. Θέλω να πω ότι καμία. Ωραία το συζητάμε και λέμε είναι δημοκρατικό δικαίωμα καμία. Κάποιον να πετάξει τα φεβολάν. Δεν είναι όμως. Να, επειδή έχουν μηνύματα, έχουν σημειολογικά μηνύματα όλα αυτά που κάνουν, οι επιθέσεις σε συγκεκριμένες πρεσβείες, τώρα στο σπίτι του πρέσβη του ΗΠΑ, στο ΙΠΕΚ, δηλαδή έχουν ένα συμβολισμό όλες Σύμφωνη. Αυτές οι επιθέσεις εισαγωγικά. Σύμφωνοι. Ο καθένας προσπαθεί να περάσει το μήνυμά του. Γι' αυτό σας είπα, λειτουργούν ως κομματάρχες παλιάς σκοπής όμως, κακής σκοπής. Όχι καλή σκοπή, δηλαδή να δώσει ένα μήνυμα, ένα συμβολισμό, διότι αν θέλεις να υποστηρίξεις τα αιτήματα του ελληνικού λαού και να το παίξεις δημόσιος ελεγκτής στην προκειμένη περίπτωση, και όχι μόνο αυτοί, είναι και άλλοι. Είναι κανονικά κόμματα τα οποία κατέβηκαν σε εκλογές, οι οποίοι θέλουν να υπερασπιστούν, εγώ το δέχομαι, τις καλές τους προθέσεις, το συμφέρον του Έλληνα πολίτη. Πρώτον, ποιος σε εξουσιοδοτεί να κάνει ζημιές? Και δεύτερον, ποιος σου δίνει το δικαίωμα να χαλάς, να ζημιώνεις την εικόνα της χώρας? Άλλο υπερασπίζομαι το δημόσιο συμφέρον και ζητώ λογοδοσία όπως έχει δικαίωμα πολίτης και ζητώ, εν πάση περιπτώσει, να είμαι ελεγκτής σε αυτά που κάνει το κράτος, επειδή είμαι φορολογούμενος πολίτης, έχω το δικαίωμα να το κάνω. Και άλλο σπάω, βανδαλίζω και ζημιώνω την εικόνα της χώρας. Μάλιστα. Άρα πρέπει να προσέξουν και τα κόμματα, είτε είναι εντός Βουλής, είτε είναι εκτός Βουλής, να μην δίνουν τροφή. Να μην έχουν νερό στο μήλο αυτής της συμπεριφοράς, διότι σε λίγο ο πολίτης θα μπερδεύεται, θα εκλαμβάνει ότι η αυτοδικία πια είναι δικαίωμά του, όπως το είδαμε δυστυχώς να συμβαίνει, γιατί κάποιοι του δημιουργούν πιέζοντας το θυμικό του, την αγανάκτησή του και το φόβο του, του δημιουργούν αυτό το ενστικτόδες, αυτή την ενστικτόδη αντίδραση, με αποτέλεσμα να έχουμε τέτοια φαινόμενα, και όλο αυτό να είναι υποφελή εκείνων οι οποίοι απεργάζονται κακά για τη δημοκρατία. Θέλω να κλείσουμε, κυρία Παπακώστα, με ένα θέμα που ενδιαφέρει τον κλάδο των ανθρώπων που εργάζονται στην προστασία μας, να το πω έτσι. Έχει να κάνει με τα αναδρομικά των ένστολων. Υπάρχει κάποια εξέλιξη και ακούγονται πολλά. Υπήρξε στη Θεσσαλονίκη η συγκεκριμένη δέσμευση του κυρίου Τσίπρα, του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε ότι αυτά θα αποδοθούν, είναι αποκατάσταση αδικιών και ιδιαίτερα σε έναν ευαίσθητο τομέα όπως είναι οι ένστολοι, οι άνδρες και οι γυναίκες, τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας και της πυροσβεστικής αλλά και η στρατιωτική όλοι, τα οποία πρέπει να τους αποδοθούν. Πότε, έχετε εικόνα πότε θα γίνει αυτή η κίνηση? Θεωρώ τώρα που κατατίθεται ο προϋπολογισμός, αμέσως μετά, με τη νέα χρονιά, αυτά θα μπουν σε διαδικασία εκταμείευσης. Να δοθούν δηλαδή. Για να δοθούν, ναι. Βεβαίως. Είναι μια καλή είδηση. Κλείσουμε μια πολύ καλή είδηση. Εμείς θέλουμε να έχουμε καλές ειδήσεις, γιατί θεωρούμε, κυρία Κοντογιώργη, ότι η ασφάλεια είναι προτεραιότητα ως προϋπόθεση για την ποιότητα της ζωής μας και για την πολυπόθητη ανάπτυξη που ζητάμε όλοι. Και εμείς θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια αυτό να το πετύχουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας, κυρία Παπακώστα, και ζητήσαμε καλημέρα και καλό μήνα να έχουμε.